Σεραφείμ παραιτήθηκε από τη θέση του Προέδρου λόγω προσωπικών προβλημάτων αλλά και της όλης κατάστασης που επικρατεί στο σωματείο. Για όλες τις εξελίξεις θα μας ενημερώσει ο Θεόδωρος Καυκαρίδης, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Θεόδωρο, καλησπέρα. Μια σου πανίκο, νομίζω ότι τους λόγους της παραιτήσεως που μόλις σου ανέφερες εσύ, οπότε δεν χρειάζεται πιο να αναφερθώ. Εδώ και πέρα, Θεόδωρε, τι γίνεται. Ναι, να σημειώσω απλά ότι ίσως και αν το σκεφτικά που σου έτσι λίγο πιο βαθιά, ήταν λογική η κίνηση που έγινε, καθώς σχεδόν ο κ. Σεραφείμ απήχε από τα διοικητικά της Ομόνοιας και γενικά από το προσκήνιο το τελευταίο μήνα, μετά τον τέρπι με το ΑΚΟΕ. Ήδη ξεκίνησε μια φημολογία περί αντικατάστασης, παρόλο που είναι πολύ νωρίς ακόμη. Ο κ. Ιακωβίδης μένει για δύο μήνες, φαντάζομαι ότι ένας από τους οποίους θα προσπαθήσει να μείνει στην Προεδρία, να διεκδικήσει Προεδρία. Ακούγεται για τον Νίκο Νικολάου, που είναι μέρος της διοίκησης. Ακούγεται επίσης, να σημειώσουμε, κάποιοι κύριοι ευνοούν τον Λόρι Κυριάκο, ενώ έχει ακουστεί μια φημολογία των πρώην Υπουργών Υγείας, τον κ. Χαραλάμπου. Βέβαια, όλα αυτά θα τα δούμε κοντά στο Μάρτιο, μέσα Μαρτίου θα γίνει γενική. Δύο άλλες εξελίξεις. Η Ομόνοια εξετάζει την περίπτωση του Αργεντινού επιτελικού μέσου Ματίας Παβώνη που αγωνίζεται στην Καντίθ και έχει προταθεί και εξετάζεται πολύ σοβαρά. Μάλιστα, έχουν ζητήσει και πληροφορίες από τον ΟΚΑ. Και το δεύτερο, που ακούστηκε έντονα από τα ραδιόφωνα σήμερα το απόγευμα ότι έχει έρθει η Γερμανούς για υπογραφή. Τέτοιο θέμα δεν υπάρχει. Δεν κατέβηκε κανένας ποδοσφαιριστής από την Bundesliga. Bundesliga είναι ο χώρος που θέλει ο Ομόνοια να αποκτήσει παίκτες. Είναι δύο, επιμένω όμως δεν είναι Γερμανοί. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Θεόδωρε. Καλό σου βράδυ. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι δήλωσε στην κάμερα του Σίγμα λίγο πριν από την έναρξη τη σημερινή αναμέτρηση με τη Νέα Σαλαμίνα ο Άγης Ιακωβίδης στον συνάδελφο Νεκτάριο Μετεβίνο. Έχει εκδώσει ο ίδιος μια ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται στους λόγους που τον όθησαν σε αυτήν την κίνηση. Από εκεί και πέρα, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει να προκηρύξει εκλογές μετά τις 15 Μαρτίου. Τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου θα παραμείνουν για να στηρίξουν την ομάδα και να προσπαθήσουμε να έχουμε όσο το δυνατόν πιο καλά αποτελέσματα από εδώ και πέρα μέχρι να προετοιμάσουμε τις εκλογές και τη διάδοχη κατάσταση. Σε ό,τι αφορά την αποφάση του κ. Σεραφείμ, ήταν οριστική και αμετάκλητη, δεν υπήρξε θέμα συζήτησης? Υπήρξε συζήτηση, δεν θέλω να μπω στις λεπτομέρειες. Καταλήξαμε όμως σε ομόφωνη απόφαση μετά που επαράθεσε ο κ. Σεραφείμ τους λόγους που τον όθησαν σε αυτή την απόφαση. Και το κοινό συμπέρασμα είναι ότι μετά από αυτή τη συνεδρία παραμένουμε όλοι να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για το καλό της Ομόνοιας μέχρι να ετοιμάσουμε τις εκλογές και την επόμενη διάδοχη κατάσταση. Λοιπόν, μένουμε στα της Ομόνοιας. Πάμε να δούμε τώρα πώς οι πράσινοι εξασφάλισαν την νίκη στο ΓΑΣΕΠΗ με αντίπαλο την Νέα Σαλαμίνα. Καλοκτυπημένο, να η ευκαιρία που πάει χαμένη. Πολύ μεγάλη ευκαιρία από τον Μπερνάρτο που προωθήθηκε χωρίς να τον... Να δούμε λοιπόν την εξέλιξη της φάσης αυτής για την Ομόνοια. Μοσελίν εκτελεί, Φιλιμόνοφ πέφτει αλλά δεν μπορεί. Μπάλα πάει στα δίχτυα, 1-0 η Ομόνοια με το χτύπημα φάου του Μάγνου Μοσελίν. Ανοίγει το σκορ. Ομάδα του εκτελεί, διώχνει το Πρασίνοβιτς. Ξανά η μπάλα στον Λίμα. Νέα μπαλιά, καλή, περνά πίσω η μπάλα, η Οργαλίδη σώζει. Στην προσπάθεια του Λιάσου Λουκά. Να λοιπόν, που Λιάσος Λουκά εκτελεί, δεν θα περάσει μπάλα. Βγάζει μπαλιά τώρα, καλή στην περιοχή, δυο παίκτες της Νέας Σαλαμίνας. Πρώτα ο Νικολάου, στη συνέχεια ο περνά. Κασέ και καλή μπαλιά, ο Εμκούνι βγαίνει, περνά το Φιλιμόνοφ, είναι καινή εστία και θα σκοράρει. 2-0, η Ομόνοια παίρνει καιρό προβάδισμα. Στοϊκοφ, Ρουι Λίμα η μπαλιά, Ελευθερίου, καλή κίνηση, Γιάννη μια φορά ο Γιοργαλίδης λέει όχι. Το Ράο, Αρσερίνιο που κέρδισε, Κασέ και... Τώρα έχει χώρο μπροστά του, κάνει ένα πολύ καλό σούτ, την μπάλα στο δοκάρι, χτυπά στο Φιλιμόνοφ αλλά δεν πάει στα δίχτυα. Πρόλαβε, επιμένει η Ομόνοια. Κίνηση καλή από τον Μαρσελίνιο που είναι ελεύθερος τώρα στην περιοχή πλάγια. Πάει για άλλη μια φορά όμως να κάνει, θα τα κάνει όλα μόνος του.